Στόχος να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και όχι ο ρωσικός λαός, είπε πριν από λίγο ο Γερμανός καγκελάριος σε μια ιστορική συνομιλία. Ενώ Παντελή Βαλασόπουλε, καλησπέρα, ανακοίνωσε και ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ. Ναι, καλό μεσημέρι. Πρόκειται πραγματικά για ιστορική ομιλία, δεν είναι στερεότυπο και δείχνει την αλλαγή μιας ολόκληρης χώρας από τις γραμμές που είχε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, που όπως είπε ο Γερμανός καγκελάριος στο Κοινοβούλιο, έχουμε ιστορικές αλλαγές. Να πούμε ότι ο καγκελάριος καταχειροκροτήθηκε από όλα τα κόμματα, ενώ υπήρξαν αποδοκιμασίες μόνο από το κόμμα της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία. Τώρα, τα περισσότερα στοιχεία. Είπε ο καγκελάριος, πρόκειται για επιθετικό πόλεμο του Πούτιν, που δεν απειλεί μόνο την Ουκρανία, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Έστειλε μήνυμα. Είμαστε αποφασισμένοι, λέει, να υπερασπιστούμε τις χώρες μας. Είναι πόλεμος του Πούτιν, όχι του ρωσικού λαού. Είμαστε με αυτούς που βγαίνουν στους δρόμους στη Ρωσία για ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, ελευθερία και ανοχή. Είπε επίσης ότι θα αποκόψουμε, σχετικά με το SWIFT, θα αποκόψουμε τις ρωσικές τράπεζες από το διεθνές οικονομικό σύστημα, αλλά θα χτυπήσουμε και τους ολιγάρχες και τον κύκλο γύρω από τον Πούτιν. Είπε ότι έχουμε μεγάλη αποφασιστικότητα για όλα αυτά και δεν πρέπει η Ρωσία να υποτιμά αυτήν την αποφασιστικότητα της Δύσης. Επίσης είπε, ανήγγειλε μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα σε τέτοια έκταση. Γιατί η Γερμανία πάντα διατηρούσε χαμηλό στρατό, χαμηλής ικανότητα στρατό και ποτέ δεν εκπλήρωνε το 2% του ΑΕΠ για το ΝΑΤΟ, κάτι που είναι προϋπόθεση. Αυτό το κάνει η Ελλάδα, για παράδειγμα. Η Γερμανία δεν το έκανε μέχρι τώρα. Ο Σόλτς υποσχέθηκε ότι αυτό θα γίνει. Θα δοθούν, είπε, 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του στρατού, της αεροπορίας και του ναυτικού. Είπε επίσης ότι θα υπάρξει μεγάλη συνεργασία με την Γαλλία για την κατασκευή τέταρτης ή πέμπτης γενεάς αεροσκαφών, αλλά και υπερσύγχρονων πολεμικών πλοίων σε συνεργασία με τη Γαλλία. Θα ενισχυθεί όλη η θα ενισχυθεί ολόκληρος ο στρατός, και το πεζικό και η αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό. Αναφέρθηκε στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο ως τρόπο ώστε η Ευρώπη ολόκληρη να απεξαρτηθεί από το γεωπολιτικό όπλο της Ρωσίας, που το χρησιμοποίησε για εκβιασμούς. Είπε ότι η Γερμανία θα κατασκευάσει και δύο τέρμιναλ για την υποδοχή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είπε, η απεξάρτηση είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για τη Γερμανία. Επίσης, εξήγηλε και μέτρα στήριξης των πολιτών από την ακρίβεια, το κύμα ακρίβειας που έχει χτυπήσει τη Γερμανία και για το οποίο είπε ότι υπεύθυνος είναι ο Πούτιν. Ένα κύμα ακρίβειας που δεν έχει χτυπήσει μόνο τη Γερμανία, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Γενικότερα, έδειξε ότι η Γερμανία κάνει μια μεγάλη στροφή, μια ιστορική στροφή. Μάλιστα, είπε ότι ήταν βασικός πυλώνας της γερμανικής μεταπολεμικής πολιτικής η συμφιλίωση με τη Ρωσία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, λέει, τώρα υπάρχει τέλος εποχής. Φάνηκε πολύ αποφασιστικός για όλα αυτά. Και να προσθέσουμε και δύο άλλα στοιχεία, εάν επιτρέπετε. Ναι, βέβαια. Ο δήμαρχος του Κίεβου, ο κύριος Κλίσκο, μίλησε πριν από λίγο σε γερμανικά μέσα και είπε ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το Κίεβο μέχρι την τελευταία σταγόνα του αίματός μας. Είναι πολύ σημαντική, λέει, η κίνηση του καγκελαρίου Σόλτς να στείλει και η Γερμανία όπλα. Να θυμίσουμε ότι από χθες το βράδυ η Γερμανία αποφάσισε να στείλει και αυτή όπλα στην Ουκρανία. Και ο Κλίτσκο είπε ότι η επίθεση αυτή δεν είναι κατά της Ουκρανίας, αλλά κατά ολόκληρης της Ευρώπης. Έχουμε το προσφυγικό κύμα που φτάνει ήδη όχι μόνο στα σύνορα της Πολωνίας, όπου υπολογίζονται ότι αυτή τη στιγμή περιμένουν περίπου 150.000 άνθρωποι για να περάσουν, αλλά ήδη φτάνουν και στο εσωτερικό, στην κεντρική Ευρώπη, ήδη στη Γερμανία. Στο Βερολίνο έφτασαν περίπου 20.000 πρόσφυγες από την Ουκρανία. Τέλος, να πούμε ότι θα υπάρξει σήμερα και μία άλλη μία, αλλά αυτή τη φορά θα είναι πολύ μεγαλύτερη, μία πάρα πολύ μεγάλη διαδήλωση των Βερολινέζων και των πολιτών όλων που ζουν εδώ στο Βερολίνο.
υπέρ της Ουκρανίας στο κέντρο της πόλης υπολογίζονται να πάρουν μέρος περίπου 20 με 30.000 άτομα. Μάλιστα, και όλα αυτά που μας ανέφερες, Παντελή, συνηγορούν σε αυτό που είπε και ο Καγκελάριος, ότι πλέον αυτός ο κόσμος έχει αλλάξει όπως τον ξέραμε μέχρι τώρα. Υπάρχει μια οριστική ρήξη των σχέσεων Δύσης και Ρωσίας αυτή τη στιγμή. Μια οριστική ρήξη και μάλιστα σε πολεμικό κλίμα. Αυτό που κρατάω ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Σόλτς ως εκπρόσωπος μιας μεγάλης δυτικής δύναμης, ότι πέρα από την Ουκρανία δεν θα ανεχθούν κανένα χτύπημα ή καμία πρόκληση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελε να βάλει δηλαδή να δείξει ποια όρια πια υπάρχουν.